πολλές πολιτικές ευθύνες νομίζω ότι θα αρχίσουν να αναλαμβάνονται στη διάρκεια αυτής της βραδιάς και βεβαίως τα γεγονότα της σημερινής μέρας μας αναγκάζουν να ξεκινήσουμε από αυτά που συνέβησαν σήμερα. Καταρχήν, εσείς όλο αυτό το διάστημα τους έχετε κάνει όλους έξαλλους. Γιατί, κυρία Κωνσταντοπούλου, τι συμβαίνει? Πρέπει να απευθυνθείτε σε εκείνους που εξανίστανται. Νομίζω ότι μάλλον συνειδητοποιούν ότι κάποιες κεκτημένες συνήθειες πρέπει να αλλάξουν και ότι κάποιοι κανόνες πρέπει να εφαρμοστούν και ότι η δημοκρατία δεν είναι ούτε μονομερής, ούτε μονόπλευρη και κυρίως δεν είναι ιδιοκτησία αποκλειστική κανενός. Εντάξει, θα τα δούμε αυτά με συγκεκριμένα θέματα για να δούμε τι ακριβώς σημαίνει, γιατί υπάρχουν πολλά ειδικά ζητήματα, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από το σημερινό θέμα, το οποίο είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Είχαμε τις εκδηλώσεις, διαδηλώσεις των αντιεξουσιαστών σε πολλά σημεία της χώρας για τα αιτήματα που έχουν ορισμένοι, οι οποίοι βρίσκονται στις φυλακές και μιλάω συγκεκριμένα, οι ορισμένοι αυτοί είναι οι πυρήνες της Φωτιάς. Ξαφνικά μπήκανε με πάνω στη Βουλή. Εισέβαλαν. Και είχαμε τα γεγονότα που ακολούθησαν. Είχαμε δύο τελείως διαφορετικές θέσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Ήταν η δικιά σας τοποθέτηση και ήταν και η τοποθέτηση επισήμως του Μαξίμου. Εσείς είπατε δεν μιλάμε για εισβολή, ήρθανε πολίτες να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά βάσει των δικαιωμάτων που έχουν από το Σύνταγμα και είχαμε και την ανακοίνωση της κυβέρνησης που είπε ότι πρόκειται για μια προκλητική στάση των συγκεκριμένων ανθρώπων, που δυναμητίζει την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση για να μπορέσει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο καινούριο στο σοφρονιστικό μας σύστημα και μας σαμποτάρει κιόλας και την προσπάθεια που κάνουμε να βγάλουμε τα κάγκελα από τη Βουλή. Τι από τα δύο ισχύει τώρα, πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ, γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα. Εισβολή. Το πρώτο που έχω να σας πω, για να ξεκινήσω από την συνήθι σπέκουλα η οποία γίνεται. Το πρώτο που έχω να σας πω είναι ότι με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Γαβρίλη το Σακελαρίδη, μας συνδέει φιλία, αλληλοεκτίμηση, συντροφική σχέση. Έχουμε μαζί δώσει αγώνες στην Αθήνα και στη διάρκεια της υποψηφιότητάς του για το Δήμο και εν συνεχεία όταν ήμασταν συνυποψήφοι και όχι ανθυποψήφοι στις προηγούμενες εκλογές. Και επομένως είναι ατυχής η προσπάθεια ορισμένων καλοθελητών να παρουσιάσουν ρήξη ή απόσταση. Αυτό που πραγματικά έγινε... Εγώ λοιπόν, συγγνώμη, επειδή μπορεί να είμαι ένας καλοθελητής... Όχι, όχι, δεν σας το αποδίδω. Όχι, μπορεί και να είμαι, γιατί θέλω να... Εγώ βλέπω τεράστια διαφορά. Επιτρέψτε μου να σας διαλευκάνω πλήρως την κατάσταση. Η δήλωση του κυρίου Σακελαρίδη εκδόθηκε προπάσης δικής μου ενημέρωσης επίσημης από τη Φρουρά και προπάσης επικοινωνίας μας. Ήταν μία δήλωση επί της ενημέρωσης η οποία αναμεταδόθηκε από όλα τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης σε σχέση με το τι είχε συμβεί στη Βουλή. Στην πορεία και εγώ λαμβάνοντας επίσημη ενημέρωση από τη Φρουρά της Βουλής και τον Φρούραρχο, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι είναι ένας εξαίρετος αστυνομικός, μάχημος και όχι του καναπέ. Διαπίστωσα ότι αυτό που στην πραγματικότητα συνέβη και δεν το διαπίστωσα μόνο εξ αφηγήσεων, αλλά είδα και την μαγνητοσκοπημένη καταγραφή που υπάρχει του γεγονότος. Διαπίστωσα λοιπόν ότι αυτό που συνέβη είναι ότι περίπου 15 άνθρωποι. Περισσότεροι ήταν. Όχι, δεν ήταν περισσότεροι και μπορούμε να το διαπιστώσουμε ευχερέστατα. Ναι. Μπορεί να ήταν και 17. Μπήκανε με ένα πανό, όπως βλέπουμε, γιατί φαίνεται εδώ στο background πίσω μας. Μπήκαν με ένα πανό και κατέλαβαν την κεντρική είσοδο της Βουλής. Όχι, δεν κατέλαβαν καμία είσοδο. Όπως βλέπετε, απλώς βρίσκονται εκεί στην είσοδο. Ναι. Και μπορούμε να τους μετρήσουμε κιόλας για να δούμε και μπορούμε και να αποτιμήσουμε και αυτό το συμβάν. Απλώς να διευκρινίσω, επειδή το πλάνο δείχνει και τους ανθρώπους που είναι από πάνω. Οι από πάνω άνθρωποι είναι εργαζόμενοι που έχουν εξέλθει για να δουν τι συμβαίνει. Δεν είναι κάποιοι που έχουν ανέβει στο περιστήλιο. Λοιπόν,
Τώρα, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που βλέπετε, μπορείτε να τους δείτε αν αποτελούν κίνδυνο. Είναι όλοι με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά τους και το λέω γιατί κάποιοι έσπευσαν να μιλήσουν για κουκουλοφόρους. Είναι με ακάλυπτα χαρακτηριστικά τους και εν πλήρη ηρεμία. Αυτό το οποίο έπραξαν είναι ότι εισήλθαν στον προάβλιο χώρο της Βουλής. Στάθηκαν μπροστά στο λεγόμενο περιστήλιο, εκεί από όπου γίνονται οι δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης. Και άνοιξαν το πανό αυτό. Και είπαν τα αιτήματά τους, τα οποία αιτήματά τους ήταν είναι δικαίωση των κρατουμένων. Θα σας πω, είναι η αλληλεγγύη σε αρκετούς κρατούμενους, οι οποίοι βρίσκονται στην 30η ημέρα απεργίας πείνας. Ναι, μιλάμε όμως για τους τρομοκράτες, καταδικασμένους τρομοκράτες μιλάμε, έτσι. Κυρία Στάη, ας μην δυναμητίζουμε το περιεχόμενο της συζήτησης. Αφήστε με να σας πω ακριβώς τι συνέβη και μετά θα πούμε και γιατί είναι καταδικασμένοι. Για αυτούς ήταν τα αιτήματα. Εγώ θέλω εδώ, επειδή το είδαμε κιόλας τα πλάνα. Αλλά δεν έχω την ενημέρωση για έναν έκαστο των ανθρώπων που βρίσκονται σε απεργία πείνας ότι είναι καταδικασμένοι για τρομοκρατία. Για τους συγκεκριμένους ανθρώπους είχαν τα αιτήματα. Αυτό δεν... Για τους απεργούς πείνας και για τους κρατούμενους στις φυλακές τύπου Γ. Και συγκεκριμένα, για το Σάβα Ξηρό και τα λοιπά. Ήταν πολύ συγκεκριμένα τα αιτήματά τους και σε πολλές τέτοιες εκδηλώσεις όλη την Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι δεύτερο θέμα. Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό που είπατε. Στη δήλωση του κυρίου Σακελαρίδη. Ο κύριος Σακελαρίδης δηλαδή ήταν παραπλανηθής όταν έκανε αυτή τη δήλωση που είπε ότι είναι προκλητική και ακατανόητη αυτή η ενέργεια των αντιεξουσιαστών. Επιτρέψτε μου, επειδή αναφερθήκατε σε όλη την Ελλάδα. Όχι, αυτό θέλω να το διευκρινίσετε. Ναι, αλλά πρέπει να με αφήσετε για να σας το διευκρινίσω. Καλά, γιατί με διακόπτετε και δεν με αφήσετε. Εδώ έχουμε δύο ρόλους που είναι και δύο έντονοι και θα τους ασκήσουμε όπως πρέπει. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, αναφερθήκατε για γεγονότα σε όλη την Ελλάδα κλπ. Όπως γνωρίζουμε και χωρίς να δημιουργούμε έναν πανικό ότι βρίσκεται η επικράτεια υποκατάληψη, όπως γνωρίζετε όμως έχουν υπάρξει καταλήψεις, έχουν υπάρξει ενέργειες οι οποίες στρέφονται ευθέως κυρίως κατά του ΣΥΡΙΖΑ ως του βασικού πυλώνα της σημερινής κυβέρνησης. Αυτό λοιπόν που θεωρώ ότι ήταν το πνεύμα της ανακοίνωσης του κυρίου Σακελαρίδη και το οποίο το συμμερίζομαι, είναι ότι αυτού του τύπου η στοχοποίηση και ενοχοποίηση μιας κυβέρνησης, η οποία είναι ξεκάθαρο ότι έχει στην ιεράρχησή της πολύ ψηλά την αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του συγχρονιστικού συστήματος, είναι λάθος γιατί τελικά δεν προωθεί τα αιτήματα αυτά, αλλά πυροδοτεί αντιδράσεις των πιο ακραίων στοιχείων που ονειρεύονται να μετατρέψουν την Αθήνα και την Ελλάδα σε πεδίο μάχης. Λοιπόν, επειδή ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα και μου είπατε ότι κάποιοι καλοθελητές βάζουν ζυζάνια ανάμεσα σε εσάς και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, εγώ δεν το βλέπω ακριβώς έτσι, γιατί ο κύριος Σακελαρίδης είπε ότι ήταν προκλητικότατη και ακατανόητη αυτή η ενέργεια χωρίς που έγινε. Χωρίς όμως να έχει την ενημέρωση για τις πραγματικές διαστάσεις δηλαδή, του συμβάντος. Συγγνώμη, αλλά δεν το διόρθωσε μετά. Δηλαδή, τι ήταν, παραπλανηθής υπουργός? Δεν χρειάζεται να διορθώσει κάτι. Δεν χρειάζεται εγώ να διορθώσει ότι έτσι... κάτι. Ακούστε, εν συνεχεία βγήκε δελτίο τύπου από τη Βουλή, το οποίο άλλο η Βουλή αποκατέστησε, και άλλο το Μαξίμου. Το οποίο αποκατέστησε ακριβώς την πραγματικότητα και το οποίο δεν διαψεύστηκε από κανέναν, γιατί αν θέλετε μπορούμε να τα αντιστρέψουμε τα πράγματα. Εγώ πάντως βλέπω μια απόλυτη διάσταση απόψεων ανάμεσα στη δικιά σας θέση και στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Λάθος τη βλέπετε λοιπόν. Όχι, απολύτως σωστά, γιατί είναι οι λέξεις πολύ συγκεκριμένες και αυτό δεν είναι κακό. Έτσι κι αλλιώς εσείς γι' αυτό φημίζεστε, ότι έχετε την άποψή σας και την υποστηρίζετε. Εξορισμού δεν είναι κακό, αλλά να μην επινοούμε διάσταση και απόσταση εκεί που δεν υπάρχει. Τώρα, έχετε... Εδώ υπάρχει, κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν υπάρχει. Εδώ τώρα, υπάρχει. Αν επιμένετε εσείς να λέτε ότι υπάρχει, λοιπόν, αυτό εσείς το δίνουν και εξηγήσεις το αξιολογούν που... οι εσείς δώσατε τις εξηγήσεις που δεν θέλατε να δώσετε. Δεν αισθάνομαι ότι πρέπει να δώσω εξηγήσεις. Απλώς σας εκθέτω τα πραγματικά περιστατικά που πρέπει να τα ξέρετε. Σας λέω ότι είναι καταγεγραμμένο το συμβάν και μαγνητοσκοπημένο. Σας λέω για να είμαι απολύτως... Το είδαμε. Όχι, τώρα αυτό που είδατε είναι ένα κομμάτι. Να ξέρετε ότι είναι καταγεγραμμένο και από κάμερες οι οποίες υπάρχουν στη Βουλή. Να ξέρετε επίσης ότι για αυτές τις κάμερες που υπάρχουν στη Βουλή έχω ζητήσει ενημέρωση, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς εγκαταστάθηκαν και αν είναι αδειοδοτημένες. Και επομένως πρέπει και αυτό το πλαίσιο να το δούμε. Και να ξέρετε επίσης, αυτό το λέω για τις Κασάνδρες και τους καλοθελητές, ότι η φρουρά της Βουλής είναι
απολύτως ικανή. Αυτό το είπαμε. Δεν έχει κανείς αμφιβολία για τη φρουρά της Βουλής. Από την άλλη όμως πλευρά είναι πραγματικά συλλημένη, θα έλεγα, από πρόσωπα που δεν δικαιούνται να έχουν μέλη της φρουράς ως συνοδεία τους και έχουν μέλη της φρουράς ως συνοδεία τους. Δηλαδή, και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο... σαφές αυτό. Σαφέστατο θα το κάνω. Είναι συλλημένη η φρουρά. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της φρουράς, το οποίο ενώ έπρεπε να υπηρετεί στη Βουλή, βρίσκεται σε πρόσωπα μη δικαιούμενα, τα οποία μάλιστα σε πολύ μεγάλο ποσοστό προέρχονται από τα κόμματα που ξαφνικά διαμαρτύρονται ότι κινδυνεύει η Βουλή. Αυτά ας τα δούμε με ειλικρίνεια και ας αφήσουμε καλά, αυτό είναι, λοιπόν, αυτό είναι άλλης φύσεως θέμα και επειδή ο αρμόδιος υπουργός έχει πει ότι θα μας δώσει και τις λίστες με όλα τα πρόσωπα που έχουν αστυνομικούς και θα τους τα πάρει κιόλας, εκτός από εκείνους που πρέπει και οφείλει να τους προστατεύει η πολιτεία, περιμένουμε να τα δούμε. Εγώ αυτό είναι ένα θέμα κυβερνητικό αυτή τη στιγμή. Λέω, αυτό αφορά το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και αφορά επίσημη διάθεση αστυνομικών. Εγώ σας λέω όμως ότι με ανεπίσημο τρόπο υπάρχουν πρόσωπα που κάνουν χρήση αστυνομικών της φρουράς χωρίς να δικαιούνται και αυτό είναι μιλάτε ένα ζήτημα. Μιλάτε για βουλευτές τώρα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Μιλάτε για βουλευτές. Μιλάω και για ενεργεία και για πρώην μέλη του κοινοβουλίου. Οι οποίοι έχουν αστυνομικούς παρανόμως, χωρίς να τους έχουν διατεθεί. Οι οποίοι άλλοι έχουν χωρίς να δικαιούνται καθόλου και άλλοι έχουν περισσότερους από αυτούς που δικαιούνται. Μάλιστα. Και επειδή ο καινούριος φρούραρχος ανέλαβε πριν από 10 μέρες μόλις και παρέλαβε αυτή την κατάσταση, και επειδή και εγώ ενημερώνομαι για αυτά τώρα, να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν και να μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Δεν μου λέτε τώρα, αυτό δηλαδή το οποίο είδαμε σήμερα, από τη στιγμή που ήταν ειρηνική κατά την άποψη της Προέδρου της Βουλής και κατά την εκδήλωση, αντικειμενική καταγραφή που έχει μαγνητοσκοπηθεί ευτυχώς. Από τη στιγμή που ήταν ειρηνική λοιπόν, μπορεί να το βλέπουμε και καθημερινά, έτσι. Και εγώ έχω κάποια αιτήματα, μπορεί να έρθω με 20-30, να δω, μπορεί να μαζέψω και 130 και θα ανοίξω ένα πανό στη Βουλή. Αυτό μπορεί να είναι μια καθημερινή πρακτική θα σας πω. Στο πλαίσιο μιας ιδεολογικής αντίληψης όπως την περιγράψατε και είναι απολύτως σεβαστή, αλλά γίνεται αυτό κάθε μέρα. Θα σας πω, κυρία Στάιν. Καταρχάς, μακάρι να μετέλθετε μέσα συλλογικής διαμαρτυρίας, γιατί η συλλογική εγρήγορση και διαμαρτυρία είναι που κινητοποιεί τις κοινωνίες και τα κινήματα. Το δεύτερο, η Βουλή αυτής της περίοδου, και θα χαρώ να σας δω και με το πανό και να συζητήσουμε. Θα έρθω οπωσδήποτε, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, όμως για να μιλήσουμε σοβαρά, η αντίληψη η δική μου... Αλλά όχι μόνο η δική μου και πάρα πολλών ανθρώπων, για την Βουλή δεν είναι ότι η Βουλή είναι απέναντι στην κοινωνία. Η Βουλή είναι ανοιχτή στην κοινωνία και γι' αυτό θα είδατε ότι ανοίξαμε τη Βουλή αυτό σε γυναίκες τις οποίες τιμήσαμε, σε μεταναστευτικές κοινότητες και δεν μιλάω τώρα, δεν μιλάμε για αυτά, μιλάμε για αυτές τις εκδηλώσεις οι οποίες αν πολλαπλασιαστούν θα μπορούσε να υπάρξει πρόβλημα, όμως δώσατε τη θέση σας και νομίζω ότι είναι αρκετό, δεν χρειάζεται. Δώστε μου ένα λεπτό μόνο για να πω το εξής. Εγώ θα ήθελα πάντοτε να πιστεύω και στόχος μου είναι την Βουλή να την βλέπουν ως καταφύγιο και ως, αν θέλετε, όαση οι πολίτες και όχι ως εχθρό. Και θέλω να σας πω... αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Το ασπάζομαι και εγώ και φαντάζομαι και όλοι. Αλλά στη θεωρητική του εκδοχή είναι άριστο. Στην πρακτική του εκδοχή είναι προφανές ότι μπορεί να δημιουργεί και προβλήματα. Αυτό που κατά την άποψή μου θα δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα, κυρία Στάι, θα ήταν αν το σημερινό γεγονός που δεν είχε κανένα χαρακτήρα επικινδυνότητας αναβαθμιζόταν σε επίπεδο κλιμακούμενης έντασης και αυτό παραλίγο να γίνει διότι οι άνθρωποι εξερχόμενοι από τον προάβλιο χώρο συνελήφθησαν από δυνάμεις εκτός της φρουράς και ευτυχώς εν συνεχεία δηλαδή, και με την κατάθεση του φρουρά δεν θα έπρεπε να κάνει και εκείνη τη δουλειά της. Την έκανε απολύτως. Και οι υπόλοιποι αστυνομικοί τους συνέλαβαν προφανώς. Δεν τους συνέλαβαν περαστικοί και αυτή τη δουλειά τους δεν έπρεπε να κάνουν. Φυσικά, δηλαδή, όποιος μπαίνει στη Βουλή πρέπει να υπάρχει μία μέρημνα να μην δημιουργείται έτσι μία προβληματική κατάσταση. Αλλά όταν δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα, δεν μπορεί να συλλαμβάνονται οι άνθρωποι. Διαφορετικά, αν αρχίσουμε να λέμε ότι για προληπτικούς λόγους υπάρχει παραβίαση της συνταγματικής νομιμότητας, να ολοκληρώσω. Είστε σαφείς ότι αυτή είναι μία εκδήλωση η οποία μπορεί να γίνεται άνετα από τους πολίτες. Ο πολλαπλασιαστικός της χαρακτήρας
θα σας απασχολήσει κάποια στιγμή προφανώς. Θα σας έλεγα γιατί ότι... έτσι μπορεί, είναι σαν πρόσκληση. Όχι, η και πρόσκληση να έρχεται όποιος είναι... θέλει να κάθεται με ένα πανό απ' έξω. Κατά τη γνώμη μου, ως πρόσκληση ερμηνεύεται αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, αφού το έκαναν αυτοί, μπορεί να το κάνει ο καθένας καθημερινά. Εδώ είναι σαφές ότι υπήρξε μια αντικανονική είσοδος. Από την άλλη όμως πλευρά, είναι εξίσου σαφές ότι δεν υπήρξε αξιόπινη πράξη. Και η αστυνομία επεμβαίνει στις αξιόπινες πράξεις. Ωραία, πάμε τώρα παρακάτω. Δεν επεμβαίνει γενικώς, γιατί αλλιώς θα οδηγηθούμε, κυρία Στάι, στα φαινόμενα να ψεκάζονται ο Μανώλης ο Γλέζος και ο Μίκης ο Θεοδωράκης εις προστασία δίθεν της Βουλής. Και αυτό εγώ δεν θα το επέτρεπα ποτέ. Λοιπόν, ξέρετε ότι όλα αυτά δημιουργούν.